Και εμείς συναντηθήκαμε από ό,τι γνωρίζουμε όμως, ότι η Ένωση των Εστιατόρων συναντήθηκε με όλες τις παρατάξεις. Αν δεν κάνουμε λάθος, νομίζω ότι συναντήθηκε με όλες τις παρατάξεις, γι' αυτό εμείς έχουμε ενημερωθεί. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί, για να θυμίσουμε, ιδιαίτερα για το χώρο της εστίασης, με κρατική εντολή, είναι κλειστά τα μαγαζιά εδώ και 7 μήνες. Με κρατική, επαναλαμβάνω, με κυβερνητική απόφαση είναι κλειστά εδώ και 7 μήνες. Στην περιφέρεια Αττικής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι περίπου 22 με 25.000, δεν έχω το συγκεκριμένο νούμερο, εκεί είναι όμως 22 με 25.000 καταστήματα εστίασης. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των καταστημάτων είναι άνθρωποι με ροκαματιάρδες, με τις οικογένειές τους, απασχολούν το πολύ 10 εργαζόμενους. Το πολύ 10 εργαζόμενους. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών. Λοιπόν, τα στοιχεία που μας δώσανε η Ένωση των Εστιατόρων, και έτσι είναι τα στοιχεία όπως τα ψάξαμε, οι αιτήσεις, γιατί το πρόγραμμα είναι τέτοιο που πετάει απ' έξω από την επιδότηση, από τη στήριξη, τη μεγάλη πλειοψηφία των καταστημάτων εστίασης, οι φάκελοι είναι 11.000 και από τους 11.000, αυτοί που έχουν στηριχθεί δεν ξεπερνάν τις 3.000. Αν δεν κάνω λάθος, το στοιχείο που βάλαμε, μας έδωσαν οι άνθρωποι, είναι 2.750. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή εμείς δεσμευτήκαμε στους εστιατόρες ότι θα το φέρουμε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρό, από ό,τι γνωρίζουμε δεσμεύτηκαν και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις ότι το αίτημά τους είναι σωστό, είναι δίκαιο και πρέπει να συζητηθεί. Γι' αυτό το φέραμε το ζήτημα και νομίζω ότι αν συζητηθεί μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Ωραία. Αν μας παρακολουθούν και υπάρχει δυνατότητα, μπορούν να επικοινωνήσουν και οι ίδιοι. Ωραία. Να παρέμβουν.